Πάμε στον Λάμπρο Καραγκάνη. Έχουμε πάρα πολλά σήμερα γιατί μίλησε ο Σάρη. Θα μας τα πει ο Λάμπρος. Φυσικά θα κάνουμε μια διακοπή για διαφημίσεις και θα επιστρέψουμε να συνεχίσουμε το ρεπορτάζ του Παναθηναϊκού. Ελλάδα Sports 94,3. Λάμπρο, καλησπέρα. Καλησπέρα, Σάκη. Σότι Βολάνη άκουγες ή ακούς? Ο Σότης ο Βολάνης ήμουν από τους πρώτους που τον φέραμε τότε στην Αθήνα, φίλε. Από τους πρώτους που έχει παίξει, να ξέρεις, τραγούδια του Σότη σε κασέτα ήταν ο Γερασίμου. Κάτσε, εντάξει. Είχαμε μια συνεργασία με τον Γερασίμου, γιατί τότε εγώ ήταν έπαιζα... από τους πρώτους ο Γερασίμου. Το ξέρω, και εγώ σε ραδιόφωνο ήμουνα και τα τραγούδια του Σότη εμείς τα παίζαμε από demo στην αρχή, να φανταστείς. Ναι, μπράβο, μπράβο, μπράβο. Το ξέρω, είχαμε συνεργασία με τον γιατρό. Για να αρχίσουμε έτσι σοβαρά τη συζήτηση, είχε ένα τραγούδι που έλεγε «Σαν το τσιγάρο με καταστρέφεις». Το θυμάσαι? Πώς θα το θυμάμαι? Τι θέλει να πει ο καλλιτέχνης? Τι έχουμε τραβήξει, ρε φίλε? Εντάξει, Σάρι τσιγάρο, έτσι μανιώδης καπνιστή. Ναι. Και μας έχει διαλύσει τα μυαλά, ρε Σάκη. Δηλαδή μας έχει κάνει αυτό. Δεν το θυμάμαι ξανά να έχουμε υποστεί τέτοια, πώς να το πω, ψυχολογική πίεση με μία είδηση η οποία αφορά τον Παναθηναϊκό. Εντάξει, πολλά έχουν γίνει. Έτσι, οικονομικά, δικαστικά, το πονητή με ένα μπέστη θα έρθει, δεν έρθει. Δεν μπορώ να το θυμηθώ ξανά τόσο μεγάλο σύριαλ. Συμφωνώ. Κοίτα να δεις, επειδή θα πάμε σε ένα διάλειμμα. Πάμε σε διάλειμμα. Έχουμε ένα λεπτό. Πες μας τι μίλησε σήμερα, λοιπόν, γιατί το λες αυτό. Μίλησε στο Sky Sports Italia στο πλαίσιο του σεμιναρίου που ο ίδιος διοργάνωσε. Είμαστε οι μόνοι που έχουμε πει ότι σήμερα είναι στην Φλωρεντία και ήταν σε σεμινάριο προπονητικής. Τελικά το διοργάνωσε ο ίδιος. Γι' αυτό έτσι εξηγείται και η καθυστέρηση και όλο αυτό. Θα στα πω μετά. Πάμε διάλειμμα και θα στα πω. Ωραία, μετά. Ωραία, λοιπόν. Την υπομονή σου, λοιπόν, να πάμε σε ένα διάλειμμα και να επιστρέψουμε σε πολύ πολύ λίγο. Γιατί από ό,τι καταλαβαίνω έχει να μας πει αρκετά ο Λάμπρος Καραγκάνης. Και εσείς απλά να μείνετε εδώ συντονισμένοι. Ελλάδα Sports 94,3. Επιστρέφουμε σε πολύ πολύ λίγο. Ελλάδα Sports 94,3. Λοιπόν, επιστρέφω στον Λάμπρο Καραγκάνη. Μας έριξε στο τυράκι με αυτά που είπε ο Σάρη. Τώρα ήρθε η ώρα, Λάμπρο μου, να μας πεις τι ακριβώς είπε εκεί πέρα. Λοιπόν, αρχικά είμαστε το μοναδικό μέσο που είπαμε ότι ο Σάρη δεν έδωσε κανείς βάση σε αυτό. Μίλησε σήμερα σε ένα συνέδριο προπονητικής που έγινε στο Φίλινε Βαλντάρνο στη Φλωρεντία. Σήμερα μαθαίνουμε, γιατί ήταν σωστή, απολύτως σωστή η πληροφόρησή μας ότι σήμερα ήταν αυτός κύριος ομιλητής, ότι το event αυτό οργανώθηκε από τον ίδιο στη Βίλα Καζαγκράντε στο Φίλινε Βαλντάρνο και στο πλαίσιο διάλεξης περί προπονητικής που έδωσε μίλησε στο Sky Sports Italia και στο γνωστό δημοσιογράφο Μαουρίτσιο Κομπανιόν. Μάθαμε τους Τούρκους, τώρα θα μάθουμε και τους Ιταλούς, όπως καταλαβαίνετε. Το έχεις και το Ιταλικό από ό,τι βλέπω. Καλά τώρα, εντάξει. Εδώ μαθαίνουμε Τούρκικα, ρε φίλε, να μάθουμε Ιταλικά, πλάκα μας κάνει τώρα. Βγήκε καμιά είδηση από εκεί? Θα στραμπουλάμε τη γλώσσα μας κάθε Σάββατο. Λοιπόν, μίλησε λοιπόν για όλα. Είναι μια σύντομη, άκουσα και το ηχητικό, περισσότερο για να τον δω, ρε παιδί μου, να δω σε τι κατάσταση είναι, να δω αν έχει, ξέρεις, γιατί έχει πέρασει δύσκολα ο άνθρωπος και το είπε αυτό, έτσι. Το είπε και στη συνέντευξή του, ότι ήταν 2 μήνες δύσκολοι για αυτόν. Λοιπόν, τα διαβάζω όλα από την αρχή μέχρι το τέλος της συνέντευξης. Και θα δούμε τι αφορά τον Παναθηναϊκό. Για την Νάπολη και για τον... μισό λεπτά για να δω αν ξέχασα κάτι. Ναι, όχι. Λοιπόν, για την Νάπολη λέει ότι ο Κόντε που πήγε εκεί θα μπορέσει να γυρίσει την νοοτροπία της ομάδας και τον τρόπο παιχνιδιού όπως θέλει αυτός. Ρωτήθηκε για την Νάπολη γιατί είναι και από τις μεγάλες του αγάπες. Και λέει δεν μπορώ να δω την Νάπολη κάτω από την τριάδα του καμπιονάτου. Σου λείπει, τον ρωτάει ο δημοσιογράφος, στην Νάπολη. Και λέει αυτός πολύ. Και τον ρωτάει ο δημοσιογράφος. Αναρωτιούνται πολλοί ότι μεγάλα κλαμπ στην Ιταλία δεν ήρθαν σε σένα να σου ζητήσουν να δουλέψεις. Και λέει, ειλικρινά δεν ξέρω το γιατί. Είναι ένα σημείο που πρέπει να ρωτήσετε τους ίδιους. Δεν κρύβομαι και λέω ότι είμαι απογοητευμένος επειδή υπήρξαν καταστάσεις στις οποίες τουλάχιστον θα μπορούσαν να με φωνάξουν και να με ακούσουν για ένα τέταρτο. Εγώ αυτά όμως τα πράγματα δεν μπορώ να τα επηρεάσω, δεν μπορώ να παρέμβω σε αυτές τις καταστάσεις, απλά δεν καταλαβαίνω το γιατί. Τον ρωτάει ο δημοσιογράφος, αναφέρεσαι στη Μίλαν και στη Φιωρεντίνα. Ναι, λέει, ήταν 2 ομάδες που κατά την ταπεινή μου άποψη, λέει, in my opinion, ήταν κατάλληλες για μένα. Έτσι.
τον ρωτάει μετά, η εμπειρία σου στην Αγγλία με την Τζέλσι πώς ήτανε, και λέει εκεί έκανα το μεγαλύτερο λάθος στην καριέρα μου. Υπήρχαν όλες οι συνθήκες για να μείνω, είναι μια δύσκολη ομάδα. Κανείς προπονητής στην εποχή Αμπράμοβιτ δεν έχει τελειώσει δεύτερη σεζόν. Τώρα εδώ νομίζω ο Μουρίνιο έχει τελειώσει, τέλος πάντων. Αλλά λέει, δουλεύοντας στην Τζέλσι παραμένεις στον κύκλο της Premier League. Κάναμε ένα ωραίο ταξίδι. Την πρώτη χρονιά τερματίσαμε πέμπτη, μετά τερματίσαμε τρίτη πίσω από τη Liverpool και τη City. Κερδίσαμε το Europa League με 13 νίκες και χάσαμε το Link Cup στα πέναλτι από τη City. Και λέει ότι ήταν ένα μεγάλο λάθος, τεράστιο λάθος που έπρεπε να αποφύγω. Η επιθυμία μου να γυρίσω στην Ιταλία ήταν ανώτερη από την επιθυμία μου να παραμείνω στην Premier League. Κάτι που αποδείχθηκε ένα τεράστιο λάθος για εμένα. Και εκεί φτάνουμε στο ζουμί. Τον ρωτάει λοιπόν ο Ιταλός δημοσιογράφος πότε θα ξαναδούμε τον Σάρι στους πάγκους. Ελπίζω το συντομότερο. Πέρασα τους δύο πρώτους μήνες, εννοεί μετά τη Λάτσιο, με οικογενειακά προβλήματα και το υπόλοιπο σε μια κατάσταση που δεν νοσταλγούσα καθόλου το ποδόσφαιρο. Τώρα έχω ξανά την επιθυμία να προπονήσω και σκέφτομαι ότι σε ένα μήνα ή δύο θα είμαι έτοιμος να το κάνω. Είναι δύσκολο σε αυτό το σημείο, σε αυτό το χρονικό σημείο, να βρω λύσεις, να βρω δουλειά στην Ιταλία, αλλά έχω προτάσεις από το εξωτερικό. Από την άλλη λέει μου είναι δύσκολο να πάω στο εξωτερικό. Υπήρχε, τον ρωτάει ο δημοσιογράφος, συζήτηση με τη Σεβίλη. Είχαμε το μίνιμουμ της διαπραγμάτευσης, αλλά θέλαμε διαφορετικά πράγματα και γι' αυτό δεν πήγε η συζήτηση μακριά. Σας μετέφερα όλες τις δηλώσεις του Σάρι στο πλαίσιο του προπονητικού σεμιναρίου που ο ίδιος διοργάνωσε. Πάμε λοιπόν τώρα, Σάκη, στα ζητούμενα. Πού στάθηκε ο περισσότερος κόσμος και πολύ λογικά, πού στάθηκα εγώ μάλλον θα πω. Ο άνθρωπος αυτός έφυγε από την Premier League γιατί θέλει να γυρίσει στην Ιταλία. Καταλαβαίνει κανείς πόσο δύσκολο είναι να πιστεύει στην Ελλάδα, ναι ή όχι. Καταλαβαίνει. Νομίζω ότι είναι εύκολο να το καταλάβει. Αυτό έτσι φάνηκε κιόλας, έτσι δεν το συζητάμε. Όπως και είναι μεγάλο ρίσκο ακόμα και να τον υπογράψεις, θα πω εγώ, αυτός μπορεί σε 2-3 μήνες να σου πει θέλει να γυρίσει στην Ιταλία. Και τι κάνεις. Γι' αυτό και έχει προβλεφθεί αυτή η ρήτρα που λέγαμε τις προάλλες των 2 εκατομμυρίων στην περίπτωση που δεχτεί την προσφορά του Παναθηναϊκού θα πρέπει να πληρώσει για να φύγει. Ωστόσο, εδώ τα 2 εκατομμύρια είναι το μίνιμουμ, θα έλεγα, γιατί η ζημιά για τον Παναθηναϊκό, αν συμφωνεί τελικά ο Σάρι και θέλει να φύγει, ας πούμε, στους 6 μήνες, θα είναι πάρα πολύ μεγάλη. Λέει λοιπόν ότι αυτή τη στιγμή έχει καλές προτάσεις μόνο από το εξωτερικό, εννοώντας προφανώς και την Ελλάδα, ή μόνο την Ελλάδα θα πω εγώ, γιατί δεν έχει συνδεθεί άλλη ομάδα μαζί του, αλλά μου είναι δύσκολο να πάω στο εξωτερικό. Τι καταλαβαίνω. Το μου είναι δύσκολο δεν σημαίνει ότι έρχεται, δεν σημαίνει ότι δεν έρχεται. Δηλαδή, ακριβώς. Το αφήνει, εντάξει, το αφήνει ανοιχτό. Ανοιχτό, ακριβώς. Δεν λέει δεν πάω. Ναι, γιατί αν είχε αποφασίσει ότι δεν φεύγω εκτός Ιταλίας και το έλεγε, ξέραμε πλέον ότι δεν πρόκειται να έρθει. Λοιπόν, να πει, είχα προτάσεις από το εξωτερικό, αλλά αυτή τη στιγμή δεν το σκέφτομαι. Ναι, σωστά. Έτσι. Υπάρχει και στη γλώσσα του η εναλλακτική αυτή. Λέει όμως, νομίζω ότι είναι δύσκολο σε αυτό το σημείο να πάω στο εξωτερικό. Εντάξει, είναι δύσκολο, το έχουμε καταλάβει. Ειδικά εδώ στην Ελλάδα, μια εβδομάδα τώρα, 10 μέρες, το έχουμε καταλάβει το πόσο φαίνεται δύσκολο στο Σάρι να έρθει. Πρόσεξε, όμως, βάζω στην κουβέντα και σε διακόπτω ότι αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει. Γιατί αν υπήρχε αρνητική απάντηση, πιστεύω ότι. Ναι. Νομίζω ότι. Εγώ θα πω κάτι. Και πριν τη συνέντευξη του Σάρι, γιατί μιλήσαμε μαζί στο τηλέφωνο, σου είπα ότι έχω μια ανεξήγητη αισιοδοξία. Που δεν μπορώ να την εξηγήσω, ρε παιδί μου. Πιστεύω ότι εδώ που έφτασε το πράγμα θα πει ναι. Α, το ότι το πιστεύω όμως δεν σημαίνει ότι έχω πληροφορία, ούτε ότι το χρησιμοποιώ ως πληροφορία. Είναι προαίσθημά μου. Είναι αίσθηση που έχω, έτσι. Αν θυμάσαι, Αν θυμάσαι χθες σχεδόν το ίδιο πράγμα σου είπα και σου ξαναλέω, ναι, χωρίς πληροφορίες, χωρίς τίποτα. Ήταν μια σκέψη που την έκανα δυνατά και τη μοιράστηκα μαζί σας και με τους φίλους ακροατές, συνδυάζοντας όλα τα γεγονότα χωρίς να υπάρχουν αυτές οι δηλώσεις βέβαια του Σάρι. Είχα και εγώ μια αισιοδοξία και σου λέω ότι υπάρχει περίπτωση για να έρθει. Βέβαια, αυτή είναι μια αίσθηση όπως το είπες και εσύ. Μέχρι εκεί. Σου είπα 30-70, 30 να έρθει, 70 να μην έρθει. Χθες σου είπα 55-45. Σήμερα θα σου πω 60-40 υπέρ του να έρθει ο Σάρι, αυτό πιστεύω. Έχω την αισιοδοξία ότι θα έρθει παρά τη δήλωσή του αυτή. Έτσι. Και περιμένω ένα πολύ έντονο Σαββατοκυριακό. Επειδή κάποιος μπορεί να πει ότι είναι σανό αυτό, ότι λέω τη γνώμη μου, την αίσθησή μου, δεν μεταφέρω κάποια πληροφόρηση. Συμφωνώ μαζί σου και εγώ. Πιστεύω ότι εδώ που έφτασαν τα πράγματα,
θα γίνει ένας τελικός κύκλος διαπραγματεύσεων, όπου πλέον θα ξέρουμε αν θα έρθει ο άνθρωπος αυτός ή αν δεν θα έρθει. Ναι, και εγώ πιστεύω από Δευτέρα ότι να γίνει, θα γίνει, δηλαδή θα ξέρουμε τι γίνεται. Ναι. Έτσι, μέχρι Δευτέρα, δηλαδή έτσι πιστεύω. Και εγώ αίσθηση, ξαναλέω, έτσι δεν είναι ούτε πληροφορία ούτε τίποτα. Ναι, νομίζω ότι αν δεν είχε σκοπό να έρθει θα το ξέκοβε. Θα έλεγε ότι έχω προτάσεις από το εξωτερικό, αλλά αυτή τη στιγμή δεν θέλω να πάω. Και αυτό που λέει πιο πάνω για τον ότι σε ένα ή δύο μήνες θα είμαι έτοιμος να προχωρήσω, δεν λέει ότι σε δύο μήνες που θα βρει ομάδα τον Οκτώβριο, θα περιμένει να αδειάσει πάγκος. Αν εννοεί αυτό, οκ, μπορεί να το εννοεί. Εγώ πιστεύω απλά ότι βλέπει τον εαυτό του σε δύο μήνες από τώρα να είναι σε μια ποδοσφαιρική ομάδα και στα γήπεδα. Και εγώ λέω ότι άξιζε, αν έρθει τελικά, γιατί αν δεν έρθει είναι το πάμε αλλιώς, ναι. Άξιζε, θα πω μετά, άξιζε αυτή η αναμονή, γιατί μιλάμε για έναν τεράστιο προπονητή με μεγάλο βιογραφικό, αλλάζει, μιλάμε είναι από το πάνω ράφι, έτσι. Κοίτα, η αίσθηση που αφήνει όμως η συνέντευξη αυτή του Μαουρίτσιο Σάρι Σάκη είναι ότι δεν θέλει να έρθει. Και ο κόσμος, εγώ το διαβάζω και στα σχόλια, σου λέει κάτσε ρε φίλε. Ναι, δηλαδή, άμα δεν θες σημεία, εμείς δεν θέλουμε 10. Δεν θέλουμε 10. Ναι, σωστό, έτσι. Σωστό. Που το καταλαβαίνω τον κόσμο σε αυτό που λέει. Όμως, το κλίμα, αν έρθει αυτός ο προπονητής, είναι πολύ εύκολο να αλλάξει. Είναι πολύ εύκολο να αλλάξει γιατί θα έρθουν και μεγάλοι παίχτες, μπορεί να φέρει μεγάλους παίχτες. Στις πρώτες επιτυχίες, εφόσον έρθουν, θα... Δηλαδή, είναι ένας προπονητής που μπορεί να αλλάξει το ρου του συλλόγου. Γι' αυτό θεωρώ και ότι η διοίκηση Αλαφούζου αυτή τη στιγμή κάνει ό,τι μπορεί για να τον φέρει. Αυτό το ξέρω και το γνωρίζω πολύ καλά, ότι ναι. Όντως. Έχει mm-hmm. κάνει τα πάντα για να έρθει, έτσι. Είναι ένας προπονητής που με την προσωπικότητα και το γνωστικό πεδίο που έχει στο ποδόσφαιρο μπορεί να σου γυρίσει το διακόπτη σε μικρό χρονικό διάστημα, έτσι. Τι να λέμε τώρα, είναι, αν έρθει είναι ο μεγαλύτερος προπονητής που έχει έρθει μετά από πολλές δεκαετίες, Άκη, έτσι. Για να δούμε τη Δευτέρα που θα μιλήσουμε, αν θα μιλάμε με προπονητή ή όχι. Ναι, δεν ξέρω, πάντως η αίσθησή μου αυτή τη στιγμή είναι ότι πάμε στην τελική ευθεία σε ένα πολύ απαιτητικό Σαββατοκύριακο. Και θεωρώ καλά να είμαστε ότι τη Δευτέρα ο Παναθηναϊκός θα έχει προπονητή. Θα είναι ο Σάρι. Εύχομαι να είναι ο Σάρι. Αίσθησή μου είναι ότι έχει καλές πιθανότητες να είναι ο Σάρι. Αλλά είναι, επαναλαμβάνω και ας γίνομαι κουραστικός, αίσθηση και όχι πληροφόρηση. Ωραία, να πάμε τρέχοντας λίγο για ένα-δύο λεπτάκια και για το τερματοφύλακα τον Τραγκόφσκι. Δεν ξέρω τι πληροφορίες έχεις. Για τον Τσέριν και να κλείσουμε. Χωρίς να έχει προπονητή, ο Παναθηναϊκός δεν μπορεί να μπει στην τελική διαπραγμάτευση με τη Σπέτσια. Σε καμία περίπτωση. Ωστόσο, η διαπραγμάτευση είναι σε καλό δρόμο. Μιλάμε για ένα τερματοφύλακα που ο Παναθηναϊκός τον είχε 6 μήνες. Είναι κομμάτι του ρόστερ, κομμάτι του βασικού rotation. Οι Ιταλοί γράφουν για συμφωνία 2,2 εκατομμύρια ευρώ με τη Σπέτσια και 900.000 τον Τραγκόφσκι το χρόνο για τριετές συμβόλαιο, σύν ένα ποσοστό μεταπόλησης στη Σπέτσια αν ο Παναθηναϊκός τον πουλήσει. Νομίζω ότι μαζί με την υπόθεση του Κότσιρα θα είναι οι πρώτες υποθέσεις που θα κλείσουν μόλις έρθει ο καινούριος προπονητής, όποιος δεν είναι αυτός. Σωστά. Λοιπόν, καλησπέρα στον Κώστα, καλησπέρα στον Αγιέτ, Ελλάδα Sports και μόνο. Εντάξει. Η καθυστέρηση, με αυτά θα κλείσουμε. Η καθυστέρηση, μάλλον ο Σάρη δήλωσε ότι δύσκολα θα αποδεχθεί η πρόταση, το είπαμε, από το εξωτερικό. Δεν πρέπει να χάσουμε άλλο χρόνο πλέον, λέει ο Θανάσης. Πρέπει να πάμε σε άλλα γιατί μας κούρασε. Ναι, ας ελπίσουμε απλά ότι αν αυτό το πράγμα στραβώσει και το έχει εισπράξει η δική του Παναθηναϊκού ότι στραβώνει, ταυτόχρονα να έχει δουλέψει σε κάποια διαφορετική λύση, έτσι. Σίγουρα. Ώστε να την έχει έτοιμη, που να υπάρχει έτοιμη εναλλακτική. Μάλιστα. Λοιπόν, λέει ο Θανάσης εδώ ότι μπορούμε να πάρουμε τον Σαγκουτσού, ναι, όπως το γράφει, τέλος πάντων, αν δεν τον κρατήσει ο Μουρίνιο, και τον Βερετού της Μαρσέγη. Έχουμε να ακούσουμε πολλά ονόματα, Λαύρο, η αλήθεια είναι αυτή στην πορεία. Τις επόμενες ημέρες, πιστεύω από Δευτέρα, να έχουμε να πούμε περισσότερα. Δεν ξέρω αν υπάρχει κάτι άλλο από το πράσινο ρεπορτάζ. Όχι, νομίζω ότι η συνέντευξη που έδωσε ο Σάρι τα επισκιάζει όλα, την αναλύσαμε λέξη-λέξη, τη σχολιάσαμε. Είμαστε πλήρες. Αυτό είναι το ρεπορτάζ του Παναθηναϊκού σήμερα. Όλα τα άλλα είναι σε δευτερεύουσα μοίρα. Ωραία. Λοιπόν, καλό Σαββατοκύριακο και θα τα πούμε από Δευτέρα. Λοιπόν, να είσαι καλά και εσύ, Λάμπρο. Ο Λάμπρος Γκαραγκάνης ήταν μαζί μας με το ρεπορτάζ μάλλον του Παναθηναϊκού. Ελλάδα Sports 94,3. Το νέο αθλητικό ραδιόφωνο που σας αλλάζει συνήθειες.